λήψη μικροφωνική, θα προσπαθήσουμε να μας ακούτε όσο το δυνατόν καλύτερα. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς. Ήταν κάτι που θέλαμε να κάνουμε από καιρό, να βρεθούμε με τους συνομιλίκους μας και να συζητήσουμε για θέματα που μας αφορούν και αφορούν και το νησί μας. Είναι μια πρωτοβουλία που πήραμε οι νέοι άνθρωποι της παράταξης κίνημα πολιτών ΚΟ, με πρωτοβουλία του τοπικού συμβουλίου της πόλης ΚΟ, να καλέσουμε τους ανθρώπους που ουσιαστικά συζητάμε μαζί τους καθημερινά, τους ανθρώπους που έχουμε κοινές αφετηρίες, κοινές παραστάσεις από τη μέχρι τώρα πορεία του καθενός μας, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε πώς εμείς οι ίδιοι, εμείς οι νέοι άνθρωποι που ζούμε σε αυτό το νησί, σε αυτό το ευλογημένο νησί όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος μας και ενδεχόμενα ποιες ευθύνες θα πρέπει να αναλάβει ο καθένας από μας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε μελλοντικά την εξέλιξη του νησιού μας. Βρισκόμαστε ως νέοι άνθρωποι, όπως όλοι γνωρίζετε, δεν θέλω να λέω τα ίδια, σε μια δύσκολη συγκυρία. Είναι πολύ δύσκολο για όλους μας. Ευκαιρίες που περιμέναμε δεν μας δίνονται. Η κρίση που μας έχει χτυπήσει όλους και έχει χτυπήσει και τις οικογένειές μας κάνει τα πράγματα πολύ δυσκολότερα. Πολλοί από μας σκέφτονται ενδεχομένως και να αφήσουν τον τόπο που γεννήθηκαν ή να μην επιστρέψουν. Έχουμε οι περισσότεροι από μας σπουδές στην πλάτη μας. Και αυτό που μας ενώνει είναι η ΚΟΣ. Είναι ένα νησί το οποίο στα επόμενα 5 χρόνια, αλλά και μελλοντικά, πρέπει οι ευθύνες που το αφορούν και η διακυβέρνηση του Δήμου να περάσει στα χέρια της νέας γενιάς και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε και να συνδιαμορφώσουμε τους άξονες εκείνους που θα δώσουν τις κατευθύνσεις που απαιτείται για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ, οι εισηγήσεις μας θα είναι σύντομες. Αυτό που θέλουμε είναι να ακούσουμε εσάς, τις ιδέες σας, τις προτάσεις σας, το πώς μπορούμε να δουλέψουμε και πάνω απ' όλα το ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος μας στην διακυβέρνηση του Δήμου και της ΚΟ. Θα δώσω το λόγο στο Γιώργο το Θεοφιλίδη, ο οποίος θα αναλύσει κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν και κάποιες προτάσεις που έχουμε και αφορούν την αναζωογόνηση του νησιού τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο υποδομών. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Διονυσία Ιτελή και θα κλείσουμε με την τοποθέτηση της Μίλου Περκλέ. Γιώργο, έχεις το λόγο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να χαλαρώσουμε λιγάκι. Θεωρώ ότι είναι φιλικό το κλίμα και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε ούτε ξύλινο λόγο ούτε δυσνόητα πράγματα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν για ποιο λόγο έγινε αυτό το κάλεσμα και ανταποκριθήκατε και είναι τιμή μας. Αλλά θεωρώ ότι είναι υποχρέωση όλων μας. Ανοίγουμε σε μία ηλικία με την ευρύτερη έννοια των νέων που αρχίσαμε να ασχολούμαστε με τα κοινά πριν από 3 χρόνια. Ενεργά. Να βγαίνουμε στο προσκήνιο. Βγήκαμε στο προσκήνιο γιατί θέλουμε να δώσουμε τον παλμό της κοινωνίας αυτής της κοινωνικής ομάδας που αντιπροσωπεύουμε, τον παλμό που εσείς μας δίνετε. Με τα προβλήματα που, όπως είπε ο Γιάννης, αντιμετωπίζουμε καθημερινά λόγω της κατάστασης. Δεν θα επεκταθώ στα προβλήματα, αλλά θα επεκταθώ
ακριβώς στο τι αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί σαν κοινωνία. Ενδεικτικά θα πω αυτό που αντιμετωπίζει και η τοπική μας κοινωνία μαζί με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, τα κορυφαία ποσοστά που έχουμε πιάσει πλέον στην ανεργία των ηλικιών 40 και κάτω, που αγγίζουν πλέον το 50%, δηλαδή ένα στους δύο ψάχνει ευκαιρία, θέλει να εργαστεί και δεν του δίνεται η ευκαιρία να εργαστεί. Με αποτέλεσμα να καταφεύγουμε σε αυτό που έπνιξε την ελληνική κοινωνία παλιότερες δεκαετίες, στη μετανάστευση, εσωτερική και εξωτερική. Δηλαδή, το δυναμικό, οι επενδύσεις των γονιών μας, το τι μας δίνουν, τα εφόδια για να προχωρήσουμε, τα έχουμε, δεν μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε γιατί δεν υπάρχουν οι ευκαιρίες λόγω της οικονομικής ύφεσης στην οποία αντιμετωπίζουμε. Όμως, έχουμε έρθει σε μια κατάσταση, την κρισιμότερη θα έλεγα, καλησπέρα σας, ελέγχα. Την κρισιμότερη θα έλεγα, που είμαστε στη φάση που πολύ απλά, για να το καταλαβαίνουμε, έχουμε φτάσει στο χαμηλότερο σημείο της οικονομικής κρίσης στην οποία θα μπορούμε να είμαστε. Και γιατί είναι κρίσιμο αυτό το σημείο? Γιατί ξεκινάμε ξανά την ανάπτυξη. Την ανάπτυξη αυτή πρέπει να την ξεκινήσουμε εμείς και να μην περιμένουμε να ξεκινήσει από έξω. Τι κάνουμε λοιπόν? Σαν μη, απλά παρακολουθούμε τις εξελίξεις, τα τεκτενόμενα, τις αποφάσεις άλλων που παίρνονται για εμάς, ή πρέπει να σηκωθούμε, να συνδιαμορφώσουμε, να βγούμε μπροστά, να μην τραπόμαστε? Το μεγαλύτερο βαρύδι θα έλεγα που αντιμετωπίζουμε οι περισσότεροι είναι, εντάξει τώρα εγώ μόνος μου, όχι μόνοι μας. Όλοι μαζί αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα. Όλοι μαζί πρέπει να βγούμε μπροστά, να συνδιαμορφώσουμε απόψεις, προτάσεις, στρατηγικές για το πώς, πού θέλουμε να πάμε. Για το δικό μας αύριο, το οποίο αργότερα θα έχουν οι επόμενες γενιές και θα μας πούνε τι κάνατε. Εν τέλει, τι κάνατε. Ζήσατε σε δύσκολα χρόνια, πώς το αντιμετωπίσατε, πώς θωρακιστήκατε. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να αναζωογονήσουμε την κοινωνία, την οικονομία και το προϊόν το οποίο εξάγουμε. Αυτό το προϊόν είναι ο τουρισμός, είναι βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Καλώς ή κακώς, αυτό το προϊόν το οποίο διαφημίζουμε, και με απόλυτο σεβασμό σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω σε αυτούς που το έχουν δημιουργήσει αυτό το προϊόν, τις υποδομές που το έχουν διαφημίσει και που φτάσανε την ΚΟ, αυτό το μικρό νησί που μπορώ να πω τέρμα Αιγαίου, αυτή είναι η γεωγραφική μας θέση, τέρμα Αιγαίου, αυτό το μικρό νησί το φτάσαμε στην τρίτη θέση τουριστικών προορισμών της Ελλάδας παγκοσμίως. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν που έχουν εργαστεί με τον υδρότα τους, με τη σκέψη τους, με το όραμά τους, πρέπει όλοι να τους σεβόμαστε. Όλοι όσοι έχουν περάσει έχουν βάλει ο καθένας από μία πέτρα σε αυτό το τεράστιο οικοδόμημα που λέγεται ΚΟΣ σαν τουριστικός προορισμός. Όμως, επαναλαμβάνω, αυτό έχει γεράσει. Δεν πρέπει να το απεμπολίσουμε, αυτό είναι το μέλλον μας. Πρέπει να το αναζωογονήσουμε. Υπάρχουν τρόποι, έχουμε ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια τη δημιουργία εργαλείων για αυτήν την αναζωογόνηση. Αλλά πάνω σε ποιους τομείς? Από τις αρχές του τέλη 2010-2011 έχουμε αρχίσει να λέμε για την τοπική μας ταυτότητα. Σε πολλούς είναι δυσνόητο. Όπως και σε εμάς στην αρχή, μέχρι να αρχίσουμε να διαβάζουμε, να καταλαβαίνουμε, να βλέπουμε στο εξωτερικό παραδείγματα, να διαβάζουμε βιβλία τοπικής αυτοδιοίκησης, παραδείγματος χάρη στην Ιταλία. Πώς ήτανε, πού πήγανε, τι έχουν καταφέρει, στην Ισπανία, στη Μεσογειακή Γαλλία. Μιλάω για αυτούς που έχουν συγγενικά προϊόντα με το δικό μας. Τοπική ταυτότητα λοιπόν.
τι είναι η τοπική ταυτότητα και πώς μπορούμε να την αναδείξουμε, γιατί την έχουμε. Είμαστε μοναδική γεωγραφικά. Είμαστε μοναδική πολιτιστικά. Έχουμε τη δική μας γεωγραφία, τη δική μας, το δικό μας, τη δική μας πλούσια κληρονομιά, που όπως είπα μας έχουν αφήσει άλλοι. Και καλούμαστε να τη διαχειριστούμε όσο καλύτερα μπορούμε και να την αναπτύξουμε για τις νέες γενιές.